κύριε Σκανδαλίδη, περίσσεπης υποκρισία και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και του ΜΕΡΑ25. Αλήθεια, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό? Είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Έτσι λέτε ότι είναι κοινωνικό αγαθό σήμερα το νερό? Έτσι λέτε ότι είναι κοινωνικό αγαθό σήμερα το νερό? Ή είναι εμπόρευμα? Εμείς λέμε ότι είναι εμπόρευμα. Και για να γίνει εμπόρευμα βάλε το χεράκι σε όλες οι κυβερνήσεις. Εκτός και αν κάνουμε λάθος. Δεν έχουμε σήμερα το ξεκίνημα της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης. Αυτό έχει ξεκινήσει δεκαετίες τώρα. Αλήθεια, κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Φάμελε και λοιποί, τα μπουκαλάκια στα σούπερ μάρκετ, στα μπακάλικα, στα περίπτερα, τι πουλάνε? Νερό δεν πουλάνε? Τι είναι αυτό, δεν είναι εμπόρευμα? Και για ποιο σκόπο το πουλάνε? Για να βγάλουν κέρδος. Και τις πηγές πού τις βρήκανε αυτοί που εμφιαλώνουν οι εταιρείες εμφιάλωσης, που πολλές είναι και παραρτήματα πολυεθνικών? Πού το βρήκαν το νερό? Δικό τους είναι? Από τη στιγμή που είναι κοινωνικό αγαθό. Τις πηγές ποιες κυβερνήσεις τις παραχώρησαν σε αυτούς να τις εκμεταλλευτούν κατά αποκλειστική χρήση και με σκόπο το κέρδος? Και δίπλα οι οικισμοί, οι υπόλοιποι να μην παίρνουν ώρα από αυτές τις πηγές. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ο ακρογωνιαίος δίδος της εμπορευματοποίησης? Γιατί το κάνετε? Για να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες των κατοίκων για φτηνό, καθαρό και πόσιμο νερό? Ή για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτό δεν είναι εμπορευματοποίηση. Τι είναι? Εσείς δεν φταίτε λοιπόν για αυτή την εικόνα και την κατάσταση. Παραχωρήσατε πηγές χωρίς αντίτιμα. Είμαι αντίτιμα τυπικό στους επιχειρηματικούς ομίλους για να κερδίζουν. Και μάλιστα πολλές φορές εξαναγκάζετε και τον κόσμο με τις πολιτικές σας να καταφεύγει σε αυτές τις εταιρείες να παίρνει νερό. Παράδειγμα Ηράκλειο, μια πολύ μεγάλη πόλη. Η τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Δεν έχει πόσιμο νερό. Το πληρώνουν κιόλας αυτό το νερό που δεν πίνεται. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να εξαναγκάζονται τον κόσμο να πηγαίνει να αγοράζει εμφιαλωμένο νερό? Αυτό. Με ποιο δικαίωμα τους εξαναγκάζεται? Όταν είναι κοινωνικό αγαθό και όταν η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους. Ελεύθερη πρόσβαση έχουνε σε ακατάλληλο νερό που καταστρέφει την υγεία τους, και που όχι μόνο την υγεία τους, αλλά και τα οικιακά δίχτυα καταστρέφει και τα μηχανήματα. Είχα πάει προχθές στα Κρέστενα. Τι μου είπε ένα, ο οποίος έχει μια καφετέρια, μέσα σε 7 χρόνια δύο φορές άλλαξα τη μηχανή του καφέ και άλλες δύο φορές το πλυντήριο πιάτων. Γιατί καταστράφηκα από το νερό το οποίο είναι άθλιο. Πού στα Κρέστενα, που από νερά η ηλία άλλο τίποτα. Αυτά τι είναι? Ισονομία και ισοτιμία των πολιτών στο δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό? Και να τα μόνο το Ηράκλειο, τα Κρέστα, θα πω εντάξει. Πάρα πολλές άλλες πόλεις και περιοχές. Η Κέρκυρα δεν έχει πόσιμο νερό. Στο Λάπα της Αχαΐας βγάζει λάσπη. Ούτε καν για μαγείρεμα, για πλήσιμο δεν κάνει. Και όμως το πληρώνουνε. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν σημασία? Είναι τόσο καλή λοιπόν η ποιότητα του νερού που πίνουνε τα λαϊκά νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας? Ή ακόμη και το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη δίχτυα με αμίαντο, ποιος φταίει? Το κακό το ριζικό μας φταίει ή ο Θεός που μας μισεί? Ή οι κυβερνήσεις που όλες αυτές δεν φροντίσαν να κάνουν τις απαραίτητες υποδομές αντικατάστασης των δίχτυων με αμίαντο, που είναι ο πιο καρκινογόνος? Γιατί κοιτάζετε έτσι? Έχουμε άδικο σε αυτά τα οποία λέμε? Είναι μήπως υπερβολές αυτά τα οποία τονίζει το ΚΚΕ? Αυτό λοιπόν είναι ότι το νερό, το μόνο πράγμα που είναι καλό στη χώρα, όπως είπε και χθες ο κύριος Βαρουφάκης, είναι το νερό? Και κατά τα άλλα έχει ιδεολειψίες η Μητσοτάκης ΑΕ που θέλει να το ιδιωτικοποιήσει και να το εμπορευματοποιήσει? Μα εσείς το ιδιωτικοποιείτε και το εμπορευματοποιείτε το νερό καθημερινά. Και από αυτή την άποψη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια στις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης περαιτέρω του νερού. Η αρχή πότε έγινε? Για παράδειγμα, όσον αφορά τις δημόσιες αυτές τους πάροχους, έγινε το 1980 με τον τότε νόμο της Νέας Δημοκρατίας που μετατράπηκαν οι ΔΕΙΑΠ σε ανώνυμες εταιρείες με σκοπό την ανταποδοτικότητα και την κερδοφορία. Τον άλλαξε αυτό το νόμο καθόλου? Όχι.
δημοτικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Κέρδος. Δεν τον αλλάξατε. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ το 99. Σπάει την ΕΙΔΑΠ σε δύο. Στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ και στην ΕΙΔΑΠ Παγίων. Τα χρέη και το κόστος στο δημόσιο και στο κράτος τα κέρδη στην ΑΕ. Όπως κάνετε και με το σιδηρόδρομο, κύριε Σκαδαλίδη. Το 2001-2002 εντάσσεται ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ στο χρηματιστήριο. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι κοινωνικό αγαθό αυτό που δίνουνε? Το χρηματιστήριο είναι ο τζόγος. Ο κατεξοχήν βωμός του τζόγου. Για να κερδίσουν οι μέτοχοι που θα επενδύσουν. Και όντως το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΙΔΑΠ ΕΙΔΑΘ είναι πολύ συγκεκριμένο. Πάνω από το 33% άνοιξε σε ιδιώτες. Και μάλιστα ποσοστά στην Πόλσεν, σε αυτό το φαντς της ΕΙΔΑΠ, και το 5% στη ΣΟΕΣ, την πολυεθνική τη γαλλική. Γιατί μπήκαν αυτοί? Και άλλα νομικά πρόσωπα στο 33%. Για την ψυχή της μάνας τους? Όχι. Για να κερδίσουν μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Το 2014 το ΠΑΣΟΚ, θα χρειαστώ 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Το 2014 το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το βάζει στο ΤΑΙΠΕΔ, το 27% διεθρώνει στο 34% στο ελληνικό δημόσιο αυτών των δύο εταιριών. Και έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ να μεταφέρει το 50,1% στην ελληνική εταιρεία συμμετοχών και το 11,33% στο ΤΑΙΠΕ. Δηλαδή το σύνολο, το 61,33% το μετέφερε στο υπερταμείο. Για να κάνει τι? Για να διασφαλίσει το δημόσιο αγαθό. Το μετέφερε και αυτό. Και βέβαια με τροπολογία της τότε κυβέρνησης δίνει δυνατότητα να παραχωρηθούν απευθείας ή μέσως ΔΙΤ τα υδάτινα αποθέματα, οι λίμνες, τα ποτάμια, τα κανάλια μεταφορές και τα φράγματα. Και έχουμε το φράγμα στη Ρόδο. Το φράγμα στη Ρόδο, λοιπόν, άρχισε να κατασκευάζει το 2002. Φράγμα Γαδούρα. Ποιος το έδωσε σε ιδιώτη τη λειτουργία του? Το 2016. Και δόθηκε στην Άκτορα ΑΕ. Ποιος ήταν κυβέρνηση το 2016, αν δεν με απατάει η μνήμη μου? Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έδωσε ιδιώτη να το εκμεταλλευτεί μετά από διαγωνισμό. Τι εκμεταλλεύεται αυτό? Το νερό δεν εκμεταλλεύεται? Αυτό δεν πουλάει στο Δήμο της Ρόδου και στους υπόλοιπους το νερό από το φράγμα αυτό? Άρα αυτό δεν καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική με βάση τα κέρδη του? Γιατί το πήρε η Άκτορα ΑΕ? Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση, δεν εμπορευματοποίηση? Και λέει τώρα η κυβέρνηση, εμείς διασφαλίζουμε, λέει, το χαρακτήρα των παρόχων. Σοβαρά? Και το διαχειριστό, ποιος το διασφαλίζει το χαρακτήρα των υδάτινων αποθεμάτων, των φραγμάτων? Στη Ρόδο είναι ο Άκτορας. Στην Πάτρα είναι η Ντρακάτ. Και σε μια σειρά άλλα φράγματα. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην ιδιωτικοποίηση? Άρα λοιπόν εξαναγκάζεται τις ΔΕΙΑΠ, ΕΙΔΑΘ και όλους τους υπόλοιπους να αγοράζουν το νερό ακριβά από τους διαχειριστές των υδάτινων αποθεμάτων και να το πουλάνε. Και μάλιστα συγκεκριμένο καθορισμό πολιτικής, της πολιτικής οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει μέσα το κόστος ανάκτησης του περιβαλλοντολογικού κόστους και το κόστος ανάκτησης του υδάτινου πόρου. Να λοιπόν πώς γίνεται η παρετέρω εμπορευματοποίηση όλη αυτή τη διαδικασία με την ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία την έχετε στα όπα-όπα όλοι σας, που μετατρέπει το νερό στο εμπόρευμα. Και αλήθεια, η ΔΕΙΑΠ με τι κάνουν, λειτουργούν με ανταποδοτικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πληρώνει ο κόσμος την ανταποδοτικότητα, αυτό σημαίνει. Και η εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων, άρα εμπόρευμα. Και η εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων, τι έχουμε? Μείωση στο εργατικό δυναμικό. Πόσο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια? Πάνω από 50%. Απαγορεύονται οι προσλήψεις της ΔΕΙΑ, παρότι είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αυτό που οδηγεί σε συμβασιούχους και σε εργολαβίες. Έχουν παραχωρηθεί τεράστια τμήματα σε εργολάβους. Και αυτό θέλετε να συνεχιστεί? Και κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, τροπολογία, για υπαλλήλους της ΔΕΙΑΠ της Πάτρας, που ήταν αποσυγχώνευση ΔΕΙΑΠ σε μία και οι οποίοι είχαν μεταφερθεί και αντί μεταφερθούν σε μόνιμες θέσεις, μεταφέρθηκαν σε θέσεις περιορισμένου χρόνου, ορισμένου χρόνου. Άρα πρέπει να τονίσετε αυτή την αδικία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν επιβάλλει τον κρατικό προϋπολογισμό. Εργάζονται τόσα χρόνια, μόνιμες ανάγκες καλύπτουν. Ωραία, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν η ουσία ποια είναι?
ότι όλη αυτή η διαδικασία περί δημόσιου συμφέροντος, δημόσιου αγαθού στον καπιταλισμό δεν υπάρχει. Ούτε δημόσιο συμφέρον, κύριε Τσακαλώτο, στον καπιταλισμό υπάρχει. Υπάρχει το συμφέρον του κεφαλαιοκράτη και του εργαζόμενου. Πού να αντιτιθέμενα. Άμα πας να μου το κουκουλώσει κάτω από την ομπρέλα του δημόσιου συμφέροντος, υποκρύπτεις ότι εξυπηρετείς τα συμφέροντα των κεφαλαιοκράτων και όχι των εργαζόμενων και του λαού. Και αυτό λοιπόν, αυτή η τεράστια αντίθεση θα λυθεί μέσα στη σύγκρουση. Γιατί αν κάτι καταστρέφει και ποδοπατεί την ικανοποίηση των αναγκών των δικαιωμάτων του λαού και των εργαζόμενων και την ίδια τη ζωή, είναι το κέρδος. Και αυτό φάνηκε περίτρανα από τα τέμπη. Άρα λοιπόν, σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική, το ΚΚΕ ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου σας και, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, θα καταθέσουμε αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας για τα συγκεκριμένα άρθρα σε σχέση με την αρχή αυτή που περνάει, την ανεξάρτητη αρχή, τη ρυθμιστική, τα 21 πρώτα άρθρα, καθώς και επίσης και για το άρθρο 162 που απαγορεύεται τη μεταφορά της κοινότητας στην Κοζάνη για περιβαλλοντολογικούς και λόγους υγείας, παρά το γεγονός ότι με τη στάση του ο ΣΥΡΙΖΑ διευκολύνει την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ακόμη και με απώλειες. Γιατί απέχει κατά τα άλλα από την ψηφοφορία. Αυτές οι αποχές είναι πολύ βολικές για την κυβέρνηση και για το αντιλαϊκό της έργο.